Λοιπόν, στην παρέα μας έχουμε τον κύριο Φραγκουλάκη Δημήτριο, ο οποίος είναι πολλά πράγματα. Θα τα πάρουμε με τη σειρά όμως. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και όντως έμεινα έξαμβος από την παρουσία σας των τριών. Είναι θετικό λοιπόν. Να το πάρουμε σε κομπλιμέντο. Και καταρχάς δεν ήξερα ότι ήμασταν στον αέρα, για να πω την αλήθεια. Συνήθως ό,τι συμβαίνει, δεν το καταλαβαίνουν. Δεν πειράζει, είναι έκπληξη. Έχουμε ένα τέτοιο ευχάριστο κλίμα εδώ. Σας έχουμε εδώ για πάρα πολλούς λόγους. Είστε πνευμονολόγος, είστε όμως. Ναι, είστε όμως και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του κυρίου Κουράκη. Και έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε και για τα κοινά, αλλά και για τη δουλειά σας. Είμαι στη διάθεσή σας, κάντε με ερωτήσεις, θα είναι πιο εύκολο για μένα. Το πιο πρόσφατο θέλουμε να μας πείτε, την πιο πρόσφατη εκλογή σας. Α, ναι, με τον Ερυθρόλευτο. Όντως ήταν σημαντικό και για το τοπικό και καταρχάς ευχαριστώ θερμότατα και τους Ερυθροσταυρίτες του νομού μας και όλους όσους ήρθαν και ψήφισαν, γιατί πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται επιτέλους να εκδημοκρατιστεί και να ανοίξει ο χώρος του Ερυθροσταυρού, που ήταν ένα κλειστό κλαμπ με όλες τις ιδιαιτερότητες, αν θέλετε, με όλες τις αδυναμίες, με όλες τις... Ήταν σαν πρώτη φορά μπορούν να δικαιολογηθούν και κάποια σφάλματα ή κάποιες υπέρμετρες κινήσεις που έγιναν, αλλά τέλος πάντων το θετικό είναι ότι ξεκίνησε μια διαδικασία να εκδημοκρατιστεί ο χώρος και να βγάλει αιρετά συμβούλια επιτέλους, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είχα λοιπόν την τιμή να εκλεγώ και στο Ηράκλειο, από τους Ερυθροσταυρίτες, σας λέω και πάλι τους τοπικούς που τους ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά εξίσου σημαντικό ήταν και η εκλογή μου στην Επιτροπή Διοντολογίας του Ερυθρού Σταυρού, που ήταν μια πανελλαδική δοκιμασία, θα έλεγα για μένα, γιατί πραγματικά. Βγήκα τρίτος εκεί που πραγματικά δεν ήξερα πρόσωπα και πράγματα σε όλη τη χώρα, όπως καταλαβαίνετε. Ήταν 88 τμήματα που ψήφισαν, δεν ήταν εύκολο ούτε να έχω επαφή με όλους, ούτε να τους ξέρω όλους. Αλλά ευτυχώς το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό. Ο Ερυθρός Σταυρός επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο και στον εθελοντισμό γενικά βοηθάει. Και ειδικά αυτή την περίοδο που είμαστε στην περίοδο κρίσης, είναι ακόμη πιο σημαντικό. Με την έννοια ότι υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν την άλλη μέρα να πάρουν ένα πιάτο φαΐ στο σπίτι τους. Αυτές η οργάνωση λοιπόν του Ερυθρού Σταυρού επιτελεί ένα θαυμάσιο έργο πέρα από τους μετανάστες, από τους λαθρομετανάστες, από όλους αυτούς που έρχονται. Έχουμε και τους δικούς μας, τους ανθρώπους οι οποίοι λέμε αυτό που έλεγα πάντα, η αξιοπρεπής φτώχεια. Δηλαδή οι άνθρωποι που φοράνε τη γραβάτα, φοράνε το Ρεπούμπλικο και δεν έχουν ένα ευρώ να κάτσουν στο καφενείο να πιούν ένα καφέ. Αυτό το συναντούμε, το ξέρουμε, το βλέπουμε. Είχαμε άνθρωπο ο οποίος έπρεπε να πάει στην Αθήνα να κάνει μεταμόσχευση, να αλλάξει την καρδιά του, δηλαδή τον πνεύμα του, και δεν είχε χρήματα να πάει. Τέτοια πράγματα μπαίνει ο αργός, ο Ερυθρός και βοηθάει όσο μπορεί. Πολλές φορές και μέσα από την ανέχειά του. Οι Σαμαρίτες, οι Ερυθροσταυρίτες, η κοινωνική υπηρεσία και τα τρία σώματα ευτυχώς δουλεύουν και δουλεύουν αθόρυβα και δουλεύουν πολύ καλά. Και πρέπει να τους πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και με την ευκαιρία να όχι μόνο να επανδρώσουν, να στελεχώσουν. Να έρθουν δηλαδή και άνδρες και γυναίκες στους χώρους του Ερυθρού, γιατί πραγματικά αξίζει η προσπάθεια αυτή και πρέπει να το κάνουμε. Το αναφέραμε και πριν ότι σε περίοδους κρίσης είμαστε εμείς οι Έλληνες πιο ενωμένοι και προσφέρουμε έργο. Έχετε δίκιο, το βλέπουμε και εμείς καθημερινά. Ξέρετε ότι υπάρχουν εθελόντριες οι οποίες βάζουν τη βενζίνη από τους σπίτια, από τα δικά τους χρήματα και πάνε καθημερινά στα νοσοκομεία, στους οίκους ευγερίας, σε σπίτια ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν παιδιά. Το μόνο που ακούνε είναι το ραδιόφωνο ή τηλεόραση. Μια ανθρώπινη επαφή. Δεν είναι ανάγκη μόνο να πας, να τον αλλάξεις, να τον ταΐσεις, να τον ποτίσεις, είναι και η ανθρώπινη παρουσία. Το πώς θα πάει ένας άνθρωπος να ακούσει μια ανθρώπινη φωνή. Ξέρετε τι είναι ένας άνθρωπος που μου λέει όλο τον χρόνο, όλη μέρα μόνος του στο σπίτι μέσα και δεν βλέπει τίποτα άλλο, μόνο την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο. Και αυτά αν τα έχει. Η μοναξιά είναι μεγαλύτερο μαρτύριο. Τεράστιο. Το πώς θα πάει μια κοπέλα δύο ώρες να κάτσει με μια γιαγιά με ένα απομονωμένο, ένα μοναχικό άνθρωπο. Είναι έργο. Είναι επιτελεί ένα θαυμάσιο έργο. Και μπράβο τους όλους το κάνουν. Ναι. Και να συνεχίσετε να το κάνετε και αυτή τη στιγμή. Είναι όντως δύσκολα και πραγματικά νομίζω ότι οι Ερυθροσταυρίτες προσφέρουν. Και σας λέω και πάλι, είναι θετικό και είναι πολύ θετικό ότι είχαμε πολύ μεγάλη προσέλευση που ψήφισαν και πρέπει να έρθουν να επανδρώσουν, να στελεχώσουν μάλλον σωστότερα τις τάξεις του Ερυθρού Σταυρού όλοι. Και ειδικά εσείς οι νέοι εννοώ. Να έρθουμε λίγο στα κοινά. Ναι, να μεταφερθούμε. Σχετίζεται βέβαια με αυτές τις απόψεις σας για τη βοήθεια στους συμπολίτες μας. Συγγνώμη, δεν άκουσα να το ξαναπαραλάβετε. Ναι. Τόση ώρα μας μιλάτε για το πόσο σημαντικό είναι να προσφέρεις, αλλά και η ενασχόληση με τα κοινά είναι από τους μέσα στα ίδια πλαίσια είναι αυτό. Μα και άμα θέλετε, εγώ δεν θέλω να περί αυτό λόγο, αυτό θα το πουλάει. Αλλά και η δουλειά που διάλεξα να κάνω αυτό είναι. Ότι πραγματικά βοηθά τον ανθρώπινο πόνο. Ουσιαστικά η ιατρική αυτό κάνει.
βοηθάει τον άνθρωπο να ζήσει καλύτερα, να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής, να προλάβει κάποια πράγματα. Οπότε γιατί η πρόληψη εσύ... είναι σημαντικότερη από την αντιμετώπιση. Από την γενικά, από τη θεραπεία. Και σε αυτό είναι σημαντικό και για εσάς τους νέους πάλι. Το λέω τη δεύτερη φορά. Να μην καπνίζετε για να πάμε στο διατάφο. Πριν είπαμε να μην πίνουμε, τώρα να μην καπνίζουμε. Εγώ σας λέω για το καπνισμό. Προσέχουμε, προσέχουμε εμείς. Δεν είμαστε από τους καπνιστές. Γιατί δυστυχώς η χάπη είναι η νόσος αυτό που θέλετε να πείτε, το κατάλαβα. Όχι, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω πρώτα για τα κοινά και μετά θα πηγαίνουμε και στο πνευμονολογικό κομμάτι. Το πάμε βήμα-βήμα εδώ. Από τον εθελοντισμό, πώς ένας άνθρωπος που είναι μέσα στο κομμάτι του εθελοντισμού και τόσο ενεργά. Μπορεί να ασχοληθεί με τα κοινά εν έτη 2019 που τελικά ακούγονται τόσο πολλά πράγματα. Ακούν περισσότερο και πιο εύκολα. Γιατί πραγματικά υπάρχουν κάποιες αγγυλώσεις και νοοτροπίες οι οποίες αν ασχοληθείς αποφασίζεις ο ίδιος για κάποια πράγματα είναι πιο εύκολο. Παρά να περιμένεις να υπογράψει κάποιο άλλο να του πεις ότι αυτό πρέπει να γίνει. Έχεις ας πούμε ένα κεφάλαιο και πρέπει να τη διατηθεί σε κάποιο χώρο, για κάποιο κοινωνικοφελές έργο. Ειδικά τώρα με τις ΜΚΟ. Μια παρένθεση εδώ για να το ξεκαθαρίσουμε. Δυστυχώς τα τοπικά σωματεία, τα περιφερειακά τμήματα του Ερυθρού δεν έχουν καμία οικονομική δραστηριότητα. Την οικονομική δραστηριότητα την ασκεί μόνο το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. Εμείς θα πούμε τη γνώμη μας, εμείς θα πούμε την πρότασή μας. Αλλά να διαχειριστούμε χρήματα δεν έχουμε ούτε ένα ευρώ. Επομένως, αυτό ακριβώς που θέλω να πω. Όταν λοιπόν διαχειρίζεσαι κάποια χρήματα και θες ότι το τμήμα Ηρακλείου έχει ανάγκη να βοηθήσει 10 οικογένειες, να δέσει 10 πιάτα φαΐ, να πάρει 5 μπουφάν ή 5 τσάντες τα Χριστούγεννα να τις πάει σε κάποια σπίτια. Αυτό όταν ασχολείσαι και με τα κοινά μπορείς να βγάλεις πιο εύκολα τα κεφάλαια και σίγουρα θα έχεις την έγκριση από την κεντρική διοίκηση για να τα διαθέσεις κατάλληλα. Άρα γίνεται ένα πάντρεμα, έτσι. Ναι. Μα πάντα στο ίδιο σκεπτικό είναι όλα αυτά. Εγώ πιστεύω και η δουλειά μου είναι μέσα στο ίδιο χώρο. Δηλαδή, και η ιατρική βοηθά στον πλούσιο. Έχετε συνδυάσει όλα. Αυτά νομίζω είναι μόνα τους. Πάνω από μόνα τους. Δεν το κάνω εγώ μόνο. Και όλοι που έχει ασχολούμαστε με αυτά. Το ένα πάει με το άλλο. Δεν μπορείς να κάνεις πράγματα ανάποδα. Συμμετέχετε λοιπόν στις εκλογές τώρα που έρχονται στις αυτοδιοικητικές στο πλευρό του κύριου Κουράκη. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιος λόγος που επιλέξατε, σας επέλεξε? Ναι. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο γιατί πραγματικά είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος. Είχα τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ μαζί του και παλιότερα όταν και εγώ ήμουν δήμαρχος Αρχανών. Που πραγματικά έβλεπα την αποφασιστικότητα και την δυναμική που είσαι να ασκείς και να αποφασίζει κάποια πράγματα. Είναι όντως, νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε δίπλα του, να βοηθήσουμε για να πάει το Ηράκλειο μπροστά. Οπότε το επιλέξατε ή σας επέλεξε? Αυτά ξέρετε, πολλές φορές εμείς κουβεντιάζαμε συνέχεια. Ήταν οι κουβέντες που ζω. Είναι η τιμή μου που με επέλεξε και τη θεωρώ και υποχρέωσή μου να πάω μαζί του. Έτσι νομίζω. Θα συγκαλύπτω στο επάνω. Αν μου το είπε ο κ. Κουράκης, όταν το είπα εγώ. Καμιά φορά γίνονται και. Δεν είναι θέμα καθαρά. Ούτως ή άλλως. Μόνο. Και είναι και αμοιβαίος ο σεβασμός από ό,τι αντιλαμβάνω. Πιστεύω, ναι. Στο κομμάτι που έχετε όμως αναλάβει ως επιτοπλίστων, στο κομμάτι της υγείας, ως πνευμονολόγος, πώς ζείτε εσείς τα τελευταία χρόνια τον κλάδο σας εδώ, στην τοπική κοινωνία, και τι προβλήματα υπάρχουν, τι μπορεί να λυθεί, τι μπορεί να κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση στο κομμάτι? Πρώτα απ' όλα να μην απαγορεύσει το κάποιος από πάνω. Γι' αυτό να τελειώνουμε. Είναι ντροπή, είναι απαράδεκτο, μας υποτιμά σαν κοινωνία. Πριν από ένα μήνα ήμουνα στην Ουγγαρία, στην Βουδαπέστη σε ένα συνέδριο. Παιδιά, δεν υπάρχει πουθενά, είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο ότι πουθενά δεν καπνίζει κανείς. Ούτε μάγκας είναι, ούτε έξυπνος, ούτε μωρέ κουμπάρι και τι έγινε και κάτι τέτοιο που ακούω καμιά πολλά, φορά σε καφετέρειες, σε εστιατόρια που καμιά φορά διαπληκτίζεσαι, δεν διαπληκτίζομαι. Τους λέω ρε παιδιά, βγείτε έξω να καπνίσετε. Υπάρχουν κι άλλοι πιο μικροί. Μωρέ κουμπάρι, και τι να πάρεις με ένα τσιγά. Δεν είναι έτσι. Κουμπάρι μου να το κόψουμε. Τελεία. Πήγαινε έξω να κάνεις ό,τι θες. Συμφωνούμε. Μπράβο. Δηλαδή ένα πολύ σημαντικό, νομίζω, μια που βγήκε από την κουβέντα, παντού και πουθενά. Τελεία. Δεν το συζητά. Εγώ τουλάχιστον αυτό πιστεύω. Και έτσι με το κάπνισμα μου δίνετε την πάσα να σας ρωτήσω για αυτό που είπατε πριν, το ΧΑΠ, τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Ναι. Είναι μία νόσος που αφορά περισσότερους από ό,τι εμείς νομίζουμε, αν το δεν κάνω λάθος. Το 6% του γενικού πληθυσμού. Το 6% περίπου το ίδιο, ίσως και λίγο περισσότερο με τα ισχυρά, με τα καρδιολογικά. Είναι μία αθόρυβη αρρώστια. Κατά πόσο σχετίζεται με το κάπνισμα η ΧΑΠ? 99,9%. Okay. Για να μην πω 100%, γιατί δεν λέμε ποτέ 100%. Να μας πείτε όμως λίγο και τι είναι, έτσι, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Είναι η νόσος η οποία προκαλεί
την καταστροφή του κροσωτού που κατακτούν. Μην μπλέξουμε σε λεπτομέρειες. Φράζουν τα σωληνάκια σιγά σιγά φράζουν. Με αποτέλεσμα να καθυστερεί να βγει ο αέρας. Γι' αυτό έχουμε και εκπνευστική δύσπνοια. Στον αρρώστο δηλαδή αυτών που ζορίζονται. Δεν μπορώ λέει να βγάλω τον αέρα. Όχι να πάρω, να βγάλω τον αέρα. Γιατί ακριβώς φράζουν τα σωληνάκια. Φανταστείτε όταν έχει. Ο αέρας που πρέπει να μπει μέσα είναι πολύ πιο εύκολο να μπει από ένα στόμα και ο ίδιος πολύ περισσότερο να βγει έξω. Επομένως η δυσκολία είναι στην εκνοή. Αυτό λοιπόν αρχίζει και φαίνεται όμως μετά τα 45, μετά τα 50 και όταν πια γίνει σε μια σπυρομέτρηση ήδη φανεί ότι για να δώσει κλινικά συμπτώματα πρέπει να περάσει το 30-35% της απόφραξης για να το δούμε κλινικά. Ένας έμπειρος όμως ο γιατρός, ένας πνευμονολόγος ειδικά θα το δει πιο γρήγορα με μια απλή σπυρομέτρηση που πρέπει να την κάνουν όλοι οι καπνιστές. Και είναι απλό, εύκολο και του βάζει τουλάχιστον να αναλάβει και τις φθήλες του. Να ξέρεις, στα 40 του είναι φραμμένος τόσο. Δεν μπορείς να λες, α, και τι έγινε από 15 και δεν έχω βήχα, δεν έχω φλέμμα τα βάβα, θα σου έρθουν βαζεμένα. Και θα είναι και μία αναστρέψιμα, δυστυχώς. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Υπάρχει κάποια θεραπεία ή από τη στιγμή που... Βέβαια υπάρχει θεραπεία. Η πρώτη και σπουδαιότερα να μην ξανακαπνίσει. Είσαι πάρα πολύ φανατικός να καπνίσεις. Πάρα πολύ όμως. Μείνει σε αυτό. Μην καπνίζετε. Μπράβο, τέλεια. Αυτό είναι αυτό. Ή τουλάχιστον να καπνίσεις, πήγε σπίτι σου να καπνίσεις, όχι μπροστά σ' όλους. Συμφωνούμε πολύ. Έχει όμως υπάρξει. Έχει μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλο ρόλο εσείς. Πώς θα το περάσετε στην κυριολογία και ειδικά στα νέα παιδιά. Δηλαδή... Αλλά βλέπεις ένα εκπαιδευτικό που τον βλέπεις και καπνίζει και λέει παιδιά να κάνει και κάνει μάθημα μετά ή τον πατέρα που λέει στο παιδάκι του παιδί μου που καπνίζει και καπνίζει ζωή του. Ναι, είναι και κακό πρότυπο, αλλά και όσον αφορά τον παθητικό καπνιστή και εκείνο που δημιουργεί. Μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα, τεράστιο. Δεν θέλω να πω ότι είναι υπερβολή αυτό που λέει στην Αμερική, νομίζω και στην Αυστραλία πια, αν δεν είμαι σίγουρος όμως, δεν το λέω με κάθε επιφύλαξη, στην Αμερική σίγουρα, ότι πρέπει 10 μέτρα από το παράθυρο να καπνίσει. Δηλαδή, περνά από έξω και καπνίζει, μπορεί να σου καλυμπήσει. Θα σα πω για το παθητικό κάμπινγκ που είπατε. Σκεφτείτε όμως γιατί συνθήκες μιλάμε στην Αυστραλία, στην Αμερική εδώ και χρόνια. Έτσι. Έχει νομοθετηθεί. Ακριβώς. Μα και εδώ έχει νομοθετηθεί. Έχει νομοθετηθεί, αλλά δεν υπάρχουν όλοι οι οποίοι θα βγουν έξω. Και όλοι πρέπει να βάλουμε τη ζώνη μας, αλλά κανείς δεν τη φορά. Ή τέλος πάντων. Άλλο θέμα πάλι. Άλλο τεράστιο αυτό. Πάνω στο δικό σας κομμάτι όμως, δεν παρατηρείτε κάποια σημάδια αλλαγής τώρα, αυτό το μήνα. Εγώ βλέπω πάρα πολύ κόσμο και τελικά καταφέρει. Το βλέπω και είμαι χαρούμενος ιδιαίτερα, που, γιατί το βλέπω και δεν καπιέζω. Βέβαια πρέπει να πιέζουμε κι εμείς. Όταν πάμε σε ένα εστιατόριο και μου λέει ο εστιατόρας, μα τι να κάνω, θα χάσω τη δουλειά μου αφού και στα άλλα καταστήματα τους αφήνουν και καπιέζουν. Δεν θες να έχω πελάτες. Άμα το κάνετε όλοι, δεν θα έχουμε. Πρέπει να είναι μια συλλογική προσπάθεια. Και είναι μια νοοτροπία που σιγά σιγά την ακολουθούν. Ναι, στο Ηράκλειο, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, εγώ επιμένω. Τι είναι το πιο βασικό που μπορεί να έρθει άμεσα, που πρέπει μάλλον να έρθει άμεσα στο κομμάτι αυτό της υγείας. Ποια είναι η πρώτη αλλαγή που θα μπορούσαμε να πούμε. Εγώ δεν θέλω να πω και δεν θέλω να επικεντρώσουμε ότι μόνο το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κάψιμο προς Θεού. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα στην κοινωνία όμως πρέπει να λυθούν. Όμως ένα κομμάτι που είναι απλό, εύκολο. Και δεν είναι ότι δεν θέλει τίποτα άλλο. Να εφαρμόσουμε τους νόμους. Δεν θες κάτι άλλο. Αλλά κάνε το. Έχεις τον τρόπο, έχεις τα μέσα. Δεν είναι μόνο με τον εκφοβισμό, είναι με τη συνείδηση, με την παιδεία. Γιατί αυτό που μας λείπει είναι η παιδεία μας, δυστυχώς. Μιλήσατε και για πρόληψη. Α, συγγνώμη, Ευγενή. Εγώ νομίζω ότι η Νίκη αναφερόταν πριν, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, στις υπηρεσίες που προσφέρονται. Εκεί, αν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή. Ναι. Υπηρεσίες στον πολιτή. Ναι. Υπηρεσίες από την κοινωνία. Και επειδή μιλήσατε για αυτό που λέει. Η υπηρεσία που μπορεί να κάνει αυτό που μπορεί, δεν λέω μόνο η αστυνόμευση, αλλά εφόσον βλέπεις ένα χώρο στον οποίο. Εγώ θα σεβαστώ τους μη καπνιστές, αλλά άλλο τόσο πρέπει να σεβαστώ και τον καπνιστή. Έχει αποφασίσει για τη ζωή του, δικό του θέμα. Εμείς τον ειδοποιήσαμε, τα είπαμε, τα καρσαράπαμε. Αυτός είναι να καπνίζει, δικό του θέμα. Αλλά να μην ενοχλεί τους άλλους. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν και χώροι που να σέβονται αυτά. Αν υπάρχουν δηλαδή καφενεία που είναι, ξέρω εγώ, που είναι για καπνιστές, να υπάρχουν και καφενεία που λένε για καπνιστές. Να πηγαίνουν τη δική τους επιλογή όμως. Λέω μια ιδέα τώρα, δεν το έχω σκεφτεί. Εμείς θέλουμε αυτό που λέτε πραγματικά από την αρχή, το να μην καπνίζετε, είναι ένα μικρό βήμα. Σωστό. Που καμιά φορά μπορεί να λέμε, εντάξει, τι είναι τώρα αυτό που λέει, ας πούμε. Αλλά μακάρι τελικά, έστω αυτό, αν γίνει αυτό, μπορεί να γίνει πολλά άλλα. Και με τη ζώνη και που είπατε. Και να σας πω και εγώ κάτι άλλο. Γιατί, βέβαια, αυτό θα έπαιρνε πολλά τα αντικρώμενα συμφέροντα και θέλει πολλή κουβέντα και πολλή σκέψη. Αλλά γιατί η πόλη του Ηρακλείου να μην έχει νερό σε κάθε βρύση, μπορεί να παίρνουμε μπουκάλια νερό. Απλά πράγματα. Καθημερινά. Δεν λέω ότι θα είναι κάνω. Που... Με την εμπειρία που είχατε, το να βάλει πολλού και μεγάλου στόχου, συνήθω η δουλειά του δημοτικού άρχοντα, τη δημοτική αρχή γενικά, είναι να βελτιώνει την καθημερινότητα του ανθρώπου και να την κάνει πιο ασφαλή. Στην πιο ασφαλή είναι αυτό που σα λέω.
νερό καθαρό και σίγουρο και στη βρύση του καθενός. Για φανταστείτε τι τζίρος γίνεται πίσω από όλα αυτά και πόσα συμφέροντα που παίζονται. Απλό, είναι πάρα πολύ απλό. Όμως το πάρα πολύ απλό είναι να το πεις, αλλά πολύ δύσκολο να το εφαρμόσεις. Εμείς κρατάμε αυτά τα δύο αρχικά που μας είπατε αυτή τη στιγμή. Και δεν τα είχα αυχηθούμε... έτσι, βγαίνουν από όλα τους. Και θα ευχηθούμε έστω αυτά τα απλά να εφαρμοστούν. Αν την επόμενη μέρα είστε κι εσείς εκεί. Και να βάλουμε κι εμείς το λιθαράκι μας, όπως πιστεύω το βάλουμε και στις αρχάνες και οπουδήποτε. Έτσι, ναι, μα κόσμος σας γνωρίζει και μακάρι να γίνουν έτσι απλά βήματα σημαντικά. Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, και για την ευκαιρία που μου δώσατε να τα πούμε. Ήταν τελικά, ευχάριστο το κλίμα στην παρέα μας. Αν το πω πάλι κι άλλη φορά, θα παρεξηγηθώ. Κομπλιμέντα θέλετε. Τώρα ήταν στο τέλος.